Το θέμα είναι και η Σάκαρη πάει καλά και παίζει καλά. Και μετά από καιρό του ξαναβλέπουμε μια σχέση που κρατάει χρόνια. Αναφέρομαι στο γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στην Μαρία Σάκαρη. Κάποια στιγμή το είχαμε πει και μέσω τη εκπομπή μα, είχαμε περάσει μια πολύ μικρή κρίση. Πολύ μικρή, κάποιε εβδομάδε ίσω να μην ήταν μαζί, όπω όλα τα ζευγάρια μπορούν να το περάσουν αυτό. Ουσιαστικά ποτέ δεν χώρισαν. Και του είναι λόγου στο του πλευρό αληθές, της, Γιώργο. Είναι στο πλευρό του ο Κυριάκος. Όχι ο Κυριάκος, ο Κωνσταντίνος. Παρότι ο Κυριάκος παίζει καλό τέννις, να ξέρετε. Α, παίζει. Πολύ. Και έχουν παίξει και μαζί οι δυο τους. Η Σάκαρη με τον Κυριάκο. Ναι, ναι, έχουν παίξει μαζί. Και ποιος κέρδισε? Δεν έβλεπε ο. Δεν κράτησαν πόντους. Είναι ρητορικό ερώτημα. Εσύ να τα βλέπεις που τι τύπας δεν έκατσε να ανταλλάξετε είναι μια μπάλα. Τρεις μπάλες παίξαμε. Τι να δεν είναι τυχαία άλλωστε, Γιώργο, και η δήλωση της Σάκαρης. Αυτός είναι ο... Ναι. Είναι με το μαύρο μπλουζάκι πάνω. Δεν είναι μαύρο, ε. Πίσω. Πίσω. Μαύρο, ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ μιλάμε για μια αλλαγή. Έγινε ντούκι αυτός. Δεν ήταν έτσι, παιδιά. Συγγνώμη τώρα, γιατί δεν μου δέτε τα θέματα. Εννοείς γυμνάστηκε. Προπονείται. Μπορεί να προπονείται ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχεις φίξει. Γιώργο, δεν ήταν απλά. Τι μου λέτε αυτά που μου λέει τώρα ο γιος μου μικρός, πώς λέγεται ένα φουντούκι που δεν γυμνάζεται. Σωστά. Φου. Λοιπόν, το φουντούκι που δεν γυμνάζεται. Λέω, εδώ τώρα ο άνθρωπος έχει γυμναστεί, φαίνεται, έχει κάνει πράτσα. Δεν ήταν στις παλιές φωτογραφίες. Γιώργο, και δεν ήταν απλά έτσι η παρουσία του. Έδινε οδηγίες και παρότρινε τη Μαρίνα Σάκαρη. Μην ξεχνάμε πως το τουρνουάκι στην Ισπανία. Δεν μπορεί να δίνει, δεν είναι προπονητής. Έδινε οδηγίες, Γιώργο. Από κάτω με το καπελάκι, το μαύρο. Αλλά... Ο Τόμ Χιλ. Ναι, ναι, ναι. Ο Τόμ Χιλ, ναι. Αλλά Γιώργο, come on, let's go, it's too easy. Κάποιο δεν είναι οδηγίες, είναι ψύχωση. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να είναι εκεί ο Κωνσταντίνος. Βεβαίως, στο box. Μπορεί να είναι. Είναι δηλωμένο στο team, δηλαδή. Ακριβώς. Υπάρχει στο box του κάθε αθλητή που είναι οι προπονητές και οι συγγενείς κτλ. Δηλωμένο, δεν είναι κοινό γενικά. Γιατί είναι μάλιστα δεδομένο για τις κάμερες, πάντα δείχνουν τον box και δείχνουν τον σύντροφο, τον σύντροφο κτλ. Για την ιστορία, Γιώργο, να πούμε πως η Σάκαρη κέρδισε 2-0 σε ένα τρομακτικά εχθρικό περιβάλλον και σήμερα αντιμετωπίζει την Ειρήνα, νούμερο 69 στον κόσμο. Λογικά θα κερδίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη, τα λέμε σε λίγο, γιατί έχεις κάνει.